Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε που μας δίνετε το βήμα. Αρχικά, για να μην αφήσω και κάτι αναπάντητο, όντως η κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια είναι μια κατάσταση θλιβερή και τραγική. Επειδή είναι χρηματοδοτούμενα, επειδή δεν καλύπτουν τις ανάγκες των φοιτητών και ήδη μας κοιτάει αυτό το πανεπιστήμιο στην τσέπη. Άρα ο αγώνας που δίνουμε για αναβάθμιση των σπουδών μας είναι ένας αγώνας προφανώς για να μην περάσει το νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση και το οποίο ήδη το έχουμε εμποδίσει, μιας και η κυβέρνηση έλεγε ότι θα είναι νόμος του κράτους μέσα στο Γενάρη. Είναι ένας αγώνας για να έχουμε εστίες, αποκλειστικά δημόσιους και δωρεάν, για αναβάθμιση των σπουδών μας, για πτυχία με αξία, για να μπορούμε να έχουμε δουλειά με δικαιώματα και ένα πτυχίο το οποίο να μπορεί να μας βγάζει την αγορά εργασίας, να έχουμε δικαιώματα, εν πάση περιπτώσει, στη δουλειά μας. Και με αυτό το νομοσχέδιο η κυβέρνηση, αυτό το οποίο επιδιώκει, είναι το να διαμορφωθεί μια τεράστια αγορά πτυχίων, παραπέρα εμπορευματοποίηση της παιδείας και της εκπαίδευσης συνολικότερα, πόσο μάλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι καθοριστική σε ό,τι αφορά την ειδίκευση και το να βγαίνουμε για τη δουλειά. Και εδώ πέρα οι φοιτητές έχουν δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Δίνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Και έχουμε απαντήσει στην κυβέρνηση. Με τις μαζικές μας γενικές συνελεύσεις, με τα μαζικά μας συλλαλητήρια, αλλά και με το γεγονός ότι το 70% των φοιτητών απορρίπτει αυτό το νομοσχέδιο. Γι' αυτό κιόλας και η κυβέρνηση επιλέγει να μην συζητάει για δημοσκοπήσεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα σε ό,τι αφορά τους φοιτητές. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η συζήτηση περί πλειοψηφιών και μειοψηφιών πρέπει να γίνει διαφορετική. Η πλειοψηφία των φοιτητών απορρίπτει το νομοσχέδιο και το δείχνει με τον αγώνα της. Και η μειοψηφία, με συγχωρείτε, απλά επειδή είναι δύσκολη, είναι δύσκολη η επικοινωνία. Ένα πράγμα μόνο. Καταρχάς να φτιάξουμε την επιστροφή, να μην έχει επιστροφή. Και οι μειοψηφίες, με συγχωρείτε να το ολοκληρώσω, μόνο μια κουβέντα. Οι μειοψηφίες είναι τα επιχειρηματικά συμφέροντα που θα υποφεληθούν από αυτό το νομοσχέδιο. Εγώ μια ερώτηση θέλω να σας κάνω μονάχα. Εγώ προσωπικά σε αυτά που λέτε συμφωνώ, αλλά είναι η δική μου άποψη. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί εδώ πέρα, πολύ πιθανό. Θέλω να σας ρωτήσω όμως για την εξεταστική. Εσείς το θεωρείτε φυσιολογικό να είναι ένα πανεπιστήμιο κλειστό και να μην μπορεί κάποιος κόσμος να πάρει πτυχίο, τώρα που βρίσκεται ενδεχομένως στο τέλος και να θέλει να αποφοιτήσει? Αρχικά, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Την ενημέρωση που έχετε για το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ναι, ναι. Δεν λέω μόνο για το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Η εξεταστική γίνεται διαδικτυακά. Κοιτάξτε να δείτε. Η κυβέρνηση με αυτή την κίνηση, με την εγκύκλιο που έβγαλε για τη λεξεταστική, παραδέχτηκε την ήττα της. Παραδέχτηκε δηλαδή ότι η παράταξή της, η Δάπνη Δεφουκού, δεν μπορεί να ανοίξει τα πανεπιστήμια γιατί δεν μπορεί να κερδίσει τις γενικές συνελεύσεις. Γιατί οι φοιτητές απορρίπτουν τις προτάσεις της Δάπνη Δεφουκού και εγκρίνουν τον αγώνα, τη συνέχεια του αγώνα, γιατί να το πάμε αυτό που λέμε μέχρι τέλους. Γιατί για εμάς τα όνειρα και οι σπουδές δεν βγαίνουν σε πληστηριασμό όπως για τους συναδέλφους από τη Δάπνη Δεφουκού. Τι να κάνουμε? Μάλιστα. Τον αγώνα μας τον νομιμοποιεί το γεγονός ότι είναι δίκαιος. Αυτό που δεν είναι νόμιμο και σίγουρα είναι παράνομο είναι το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο παρακάμπτει ένα άρθρο του συντάγματος. Και εμείς λέμε το εξής, ότι δεν ξέρουμε τι κατοχυρώνει τελικά αυτό το άρθρο. Εμείς ξέρουμε ότι τα δικαιώματα του κόσμου, όλου του κόσμου, και των αγροτών και των εργαζομένων και των φοιτητών, κατοχυρώνονται μέσα από αγώνες. Λοιπόν, και εμείς επιλέγουμε την κατάληψη, γιατί αυτό πονάει και τσούζει την κυβέρνηση. Αν δεν την έτσουζε, δεν θα συζητούσαμε τώρα όλη μέρα για τις καταλήψεις, θα συζητούσαμε για το νομοσχέδιο. Και άμα θέλετε, πρέπει να μιλήσουμε για το νομοσχέδιο, γιατί γι' αυτό αντιδράμε. Συνάδελφε, είσαι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σε αυτό το πανεπιστήμιο η κυβέρνηση εδώ και 6 χρόνια, και αυτή και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αναγνωρίζει επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους. Και συζητάμε για ένα νομοσχέδιο που θα αναγνωρίσει επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους ιδιωτικών πανεπιστημίων και κολεγίων που θα πανεπιστημιοποιηθούν εν μία νυχτή. Και συνάδελφε, αυτό είναι υπέρ των φοιτητών του πανεπιστημίου σου. Απαντήστε, κύριε Καγκουλάκη, για να ολοκληρώσουμε. Είναι κατά όλων των φοιτητών του πανεπιστημίου σου.